Δύο μέλη του Παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμική Τζιχάντ έπεσαν νεκρά και άλλο ένα τραυματίστηκε από πυρά Ισραηλινού τάγκ στη λωρίδα της Γάζας. Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε την επίθεση και τη χαρακτήρισε αντίπεινα για μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί δίπλα στο συνοριακό φράχτη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικοί πυροτεχνουργοί κατάφεραν να εξουδετερώσουν την βόμβα πριν εκραγεί. Από τις 30 Μαρτίου που ξέσπασε ο νέος γύρος συγκρούσεων στο μέτωπο της Γάζας, τουλάχιστον 113 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί από στρατιωτικά πυρά, ενώ οι τραυματίες είναι χιλιάδες. Στο μεταξύ, το πρωί της Κυριακής έγινε η κηδεία του Ισραηλινού στρατιώτη που είχε τραυματιστεί θανάσιμα σε επιδρομή στη Δυτική Όχθη με στόχο τη σύλληψη Παλαιστινίων μαχητών.